Περισσότερο από δύο ώρε διήρκησε η τηλεδιάσκεψη που είχαν ο Βασίλη Κικίλιας και ο Σωτήρη Τιόδρα με τον Περιφερειακό Διευθυντή του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Ο Χάν Κλουτ συνεχάρει την Ελλάδα για την έγκαιρη λήψη των μέτρων στην αντιμετώπιση τη πανδημία, με τον Υπουργό Υγεία να του αναφέρει ότι οποιαδήποτε άρση των περιοριστικών μέτρων θα είναι σταδιακή και υπό όρους και θα έχει ω γνώμονα την προστασία των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο κύριο Κικίλιας αναφερόμενο σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημία στο φθινόπωρο, φέρεται να υποστήριξε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό των συστημάτων υγεία σε όλη την Ευρώπη. Ευθύνου απορία στα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφει εδώ και μέρε η Ελλάδα, όπω πιστοποιείται και από γράφημα του Ινστιτούτου Παστέρ για το διάστημα από 10 Μαρτίου μέχρι και τι 15 Απριλίου. Οι μπλε λίστε αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ανθρώπων που εξετάστηκαν. Οι κόκκινε στα θετικά δείγματα, ενώ η κίτρινη γραμμή δείχνει το ποσοστό των θετικών δειγμάτων ανά ημέρα. Όπω φαίνεται στο γράφημα, τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στι 2 Απριλίου, οπότε και διαγνώστηκαν 129 θετικά δείγματα. Τώρα επιπεδώθηκε η καμπύλη μα και θέλουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και του θανάτου και τι και μεθ και τα νέα κούσματα, όλοι αυτοί οι αριθμοί να βαίνουν μειούμενοι με σταθερή όμω μείωση. Αυτή η φθήνουσα καμπύλη των κρουσμάτων στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τον Bloomberg. Με σημερινό δημοσίευμά του, το Αμερικανικό Πρακτορείο εξαίρει την Ελλάδα για του χειρισμού τη στην αντιμετώπιση τη πανδημία. Χλεβασμένη από του Ευρωπαίου εταίρου ω προβληματικό παιδί κατά τη διάρκεια τη δεκαετού οικονομική κρίση, η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα για τον κόσμο με μια γρήγορη ανταπόκριση στην επιδημία του κορονοϊού. Στι 24 Ιανουαρίου 2020, ο κορονοϊό εισβάλλει στην Ευρώπη. Τα δύο πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα εντοπίζονται στη Γαλλία. Η ραγδαία εξάπλωση του φωνικού ιού καταγράφεται καρέ-καρέ σε αυτό το βίντεο. Η Γαλλία γίνεται ερό με τα πρώτα κρούσματα που εμφανίζει. Ακολουθεί η Γερμανία, η Φινλανδία και στη συνέχεια η Ιταλία. Μέρα με τη μέρα στη λίστα των κρούσματων μπαίνουν όλο ένα και περισσότερε χώρε. Όσο αυξάνονται τα θύματα, τόσο περισσότερο κοκκινίζει η κάθε χώρα στο χάρτη.